Πόσο εύκολο είναι να στηριχθείς σε αυτή την φάση και πόσο εύκολο είναι να στηρίξεις αυτούς τους ανθρώπους στην παρούσα φάση και ποια είναι εκείνη η βοήθεια που πραγματικά χρειάζονται. Σας το έχω πει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το έχω προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπανικολάου, ο κλινικός ψυχολόγος. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Φουγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Το ερώτημα το έθεσα. Το ερώτημα το έχω θέσει ήδη, για το πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό και πώς οριοθετείται αυτή η βοήθεια. Κοιτάξτε, είναι ιδιαίτερα δύσκολο θα έλεγα, δεδομένου του ότι το φαινόμενο για πρώτη φορά ίσως στην Κρήτη παρουσιάζει μια χρονιότητα. Όταν λέμε μια χρονιότητα, παρουσιάζεται δηλαδή ένας σεισμός, ο οποίος έχει πολλούς μετασεισμούς και για πρώτη φορά ίσως πρέπει να συνδυώσουμε με τους μετασεισμούς περίπου για τους επόμενους 1-2 μήνες τουλάχιστον, όπως μας λένε οι ειδικοί. Άρα λοιπόν αυτό είναι το οποίο τελικά αποδομεί και όλο τον ψυχικό μας κόσμο. Και θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ωστόσο νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το φαινόμενο το ότι ενώ συχνά η προσοχή μας εστιάζεται μόνο στα πρακτικά ζητήματα και παραγνωρίζονται οι συνέπειες στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον, για πρώτη φορά νομίζω ότι ίσως εστιάζουμε την προσοχή μας στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον και στα όποια αποτυπώματα, δυστυχώς κακά αποτυπώματα, μπορεί να αφήσει αυτό ή το σεισμικό φαινόμενο μπορεί να αφήσει στις ψυχές μας. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ξέρετε. Ωστόσο, θα έλεγα ότι αν μπορούσαμε να μιλήσουμε το τι πρέπει να πούμε στους γονείς, στους μεγαλύτερους, δεδομένου ότι μεγαλύτεροι σε εμάς, στους μεγαλύτερους πέφτει ο ρόλος να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Ακόμα και εμάς τους ίδιους εαυτούς, θα έλεγα ότι πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι γενικότερα και καθησυχαστικοί και να γινόμαστε ένα πρότυπο αντίδρασης για τα παιδιά. Ξέρετε, ούτως ή άλλως ο μεγάλος είναι ένα πρότυπο αντίδρασης για τα παιδιά. Το δεύτερο είναι να εξομαλύνουμε τα συναισθήματα των παιδιών. Να κάνουμε τη λεγόμενη ενεργητική ακρόαση, να ακούσουμε δηλαδή τι θέλουν να μας πούν τα παιδιά. Να κατανοήσουμε τι θέλουν να μας πούν, τις αντιδράσεις τους και να τους πούμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι και φυσιολογικές αντιδράσεις. Δηλαδή, το να φοβάται ένα παιδί, το να θέλει ένα παιδί να κοιμηθεί σε αυτή τη φάση ξανά μαζί με τους γονείς του, το να μην μπορεί να μπει στο σπίτι, είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση απέναντι σε ένα φαινόμενο το οποίο όλοι μας λίγος πολύ το έχουμε ζήσει αρκετά δύσκολα. Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν, να οργανώσουμε δραστηριότητες στα παιδιά. Πράγμα το οποίο, από ό,τι γνωρίζω, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου ήδη γίνεται. Με ζωγραφική, με τη βοήθεια ενός κάποιου ειδικού, τα παιδιά οργανώνονται σε ομάδες και κατά αυτόν τον τρόπο συνυπάρχουν μεταξύ τους και άρα λειτουργούν καλύτερα μεταξύ τους. Να δώσουμε σημασία, θα έλεγα, στη ψυχική ανθεκτικότητα που έχουν τα παιδιά. Να εστιάσουμε την προσοχή σε αντίστοιχες καταστροφές και να πούμε ότι τελικά και αυτές οι περιοχές, όπως το Δαμάσι για παράδειγμα. Όχι γενικά εννοείται, μεμονωμένα σε κάθε παιδί, ανάλογα με τον ψυχικό του κόσμο. Ακριβώς. Ανάλογα με τον ψυχικό κόσμο. Να βοηθήσουμε, ξέρετε, αυτές τις αποδομημένες φιλίες οι οποίες υπάρχουν να νοικοδομηθούν. Πράγμα που γίνεται κυρίως στα παιδιά που χρειάζεται να μεταστεγαστούν. Γιατί και αυτή είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία παιδιών, κύριε Δουλγεράκη. Παιδιά που χρειάζεται να μεταστεγαστούν. Παιδιά τα οποία ξεριζώνται όχι μόνο από το σπίτι τους, αλλά και από τις φιλίες τους, από τον κοινωνικό τους χώρο, γενικότερα από το σχολείο τους πολλές φορές. Άκουσα τελευταία ότι πολλοί κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου σκέφτονται να μετεγκατασταθούν στο Ηράκλειο. Έχουν μετεγκατασταθεί ή έχουν φύγει ή φιλοξενούνται σε δικά τους πρόσωπα. Ακριβώς. Με ένα αριθμό λοιπόν που δεν είναι γνωστός. Ακριβώς. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και τέλος θα έλεγα, κυρία Δουλγεράκη, ότι είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε τις δικές μας ανάγκες. Αν είμαστε αγχωμένοι ή στεναχωρημένοι. Εκεί θα πηγαίνα. Εγώ πώς θα το εξασφαλίσω πρώτιστος αυτό, δηλαδή στο δικό μου τον εαυτό, πώς εγώ ως ενήλικας μπορώ να διαχειριστώ το φόβο μου, όταν, όπως ακριβώς είπατε στην αρχή, αυτή η συνεχής μετασεισμική ακολουθία αποδομεί τον ψυχικό μου τον κόσμο, πώς εγώ θα τα καταφέρω να σταθώ στα πόδια μου για να μπορέσω να είμαι το πρότυπο στη συνέχεια του κουράγιου, της δύναμης. Και για το παιδί μου, αλλά και για τον ηλικιωμένο, το δικό μου τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή. Γιατί τώρα, κύριε Παπανικολάου, το βλέπετε, δεν είναι εύκολο να βλέπεις τον άνθρωπο που έχει στηρίξει εκεί τη ζωή του ολόκληρη, να τα χάνει όλα μέσα σε ένα λεπτό. Ακριβώς, να τα χάνει όλα μέσα σε ένα λεπτό και να ζει μέσα στο καθεστώς του φόβου ακόμα μέχρι σήμερα και ίσως θα ζήσουμε ακόμα για αρκετό χρονικό διάστημα από το καθεστώς του φόβου. Είναι σημαντικό λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας αντιδράσεις, την κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουμε,
στη δύσκολη, στη ψυχοπιεστική κατάσταση, θα έλεγα, όσο το δυνατόν πληρέστερα. Είναι σημαντικό να μην μένουμε μόνοι, να μιλάμε, ξέρετε, να μην εγκλωβιζόμαστε στους φόβους και στο άγχος αυτό που έχουμε. Να μοιράζουμε τα συναισθήματά μας. Νομίζω ότι ειδικά για τους άντρες που δύσκολα μπορούν να μιλήσουν για τους φόβους τους, για το πόσο αγχώθηκαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να συνυπάρξουν σε κάποιες ομάδες και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να μιλήσουν για το τι αισθάνονται, για το πώς αισθάνονται και για το πώς και το τι θέλουν για να αισθανθούν ασφαλείς. Φροντίζουμε τη σωματική μας υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφιερώνουμε χρόνο, ακόμα και αν δεν μπορούμε και αν δεν έχουμε χρόνο, παρά μόνο λίγο, για να κάνουμε κάποια πράγματα που μας αρέσουν. Δηλαδή, προσπαθούμε να τηρήσουμε, κυρία Δουλγεράκη, όσο μπορούμε περισσότερο μια ρουτίνα. Όση ρουτίνα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μείνει στη σκηνή, να μένει στη σκηνή, ή όση ρουτίνα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μεταστεγαστεί σε κάποιο φιλικό σπίτι του Ηρακλείου ή να θέλει να μετικήσει σε κάποιο σπίτι του Ηρακλείου. Και σίγουρα το τελευταίο είναι ότι αποφεύγουμε τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, το οποίο ούτως ή άλλως καραδοκεί και δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος σε αυτή τη φάση, ειδικά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να δοκιμάσουν και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, σε μια προσπάθεια αυτοθεραπείας τους. Μάλιστα. Είναι τα πρώτα βήματα, θα λέγαμε, κύριε Παπανικολάου, για το πώς μπορούμε να κινηθούμε έτσι ώστε να καταφέρουμε με όση δυσκολία υπάρχει να διαχειριστούμε αυτό το φόβο. Είναι τα πρώτα βήματα σίγουρα, κυρία Δουλγεράκη, και δεδομένου του ότι το φαινόμενο, όπως έλεγα προηγουμένως, κρατάει. Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ούτως ή άλλως συνεχίζει και μας επιβαρύνει. Και θα έλεγα, δεν θέλω να γίνω βεβαίως μάντης κακών, αλλά από εκεί και πέρα σε φυσικές καταστροφές, ανάλογα βεβαίως με τη φυσική καταστροφή, ανάλογα με την ψυχική ανθεκτικότητα που έχει ο καθένας μας, ανάλογα με το πόσο έχει αντιμετωπιστεί από τα διάφορα σωστικά συνεργεία, από τη συνεργεία τα οποία έσπευσαν, από τους εθελοντές οι οποίοι έσπευσαν ως βοήθεια, θα έλεγα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ένα ψυχικό αποτύπωμα αρκετά μεγάλο, το οποίο φτάνει περίπου στο 30% σύμφωνα με στατιστικές, μεσοσταθμικά στις φυσικές καταστροφές. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο αποτύπωμα, ψυχικό αποτύπωμα, αρνητικό ψυχικό αποτύπωμα, σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία στην ανθρώπων μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, νομίζω, όλοι μαζί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το ψυχικό αποτύπωμα, να μπορέσουμε να περάσουμε αλόβητοι μέσα από μια διαδικασία που δυστυχώς δεν άφησε αλόβητα τα κτίρια μας. Ας αφήσει τουλάχιστον αλόβητες τις ψυχές μας, όσο το δυνατόν περισσότερο, κύριε Δουλγεράκη. Η καταστροφή ή η ζημιά είναι οικονομική από τη μία, από την άλλη, όλη αυτή η αλυσίδα ανθρώπινης αλληλεγγύης. Να φανταστώ ότι μπορεί να λειτουργήσει ίσως και ευεργετικά στην ψυχή των ανθρώπων αυτών. Πάντα λειτουργεί ευεργετικά, κυρία Δουλγεράκη, και δεδομένου του ότι η καταστροφή σημαίνει και πένθος. Ξέρετε, το πένθος σημαίνει όχι κατά ανάγκη το ότι χάνουμε κάποιο φιλικό μας ή κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο, αλλά χάνουμε κάτι το οποίο είχαμε. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής κάτι έχουν χάσει. Για παράδειγμα, άλλος έχασε το σπίτι του, άλλος έχασε αυτό το οποίο είχε μοχθήσει για μια ζωή. Άρα λοιπόν από εκεί πέρα υπάρχουν συναισθήματα θυμού στο πένθος. Η βοήθεια λοιπόν, αυτό που λέγατε, η εθελοντική βοήθεια μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε αυτά τα συναισθήματα θυμού να μειωθούν ή το δυνατόν βεβαίως αυτή η βοήθεια όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνει σύντομα. Δεδομένου του ότι σιγά σιγά θα μπορέσουν να μειωθούν αυτά τα συναισθήματα θυμού, τα οποία δεν βοηθούν περισσότερο γιατί μας αποδομούν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Βεβαίως η μεγάλη μου ανησυχία είναι, τουλάχιστον και νομίζω όλων η ανησυχία είναι, το τι θα συμβεί όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, όταν θα πέσει γενικότερα όλη η προβολή αυτή η οποία υπάρχει και δεν θα υπάρχει πια μια τόσο μεγάλη προβολή. Και άρα λοιπόν ίσως δεν θα ήθελα και δεν θα περιμένω, εννοείται και κανένας δεν περιμένει, το ότι αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια όλων μας, που ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή υπάρχει με όλη την ψυχική φόρτιση που μπορούμε να έχουμε. Μα ούτως ή άλλως το είπατε πριν από λίγο και το επαναλάβατε προς το τέλος, αλλά το τονίζω για άλλη μια φορά ότι αν η αλληλεγγύη είναι φάρμακο ή η αλληλεγγύη η βοήθεια, δεν μεταφράζεται μόνο με έναν τρόπο, δηλαδή πάρε ένα σακουλιρίζι να το πας στους ανθρώπους γιατί δεν έχουν αυτή την ανάγκη. Μπορεί να είναι μια ανάγκη, μπορεί να είναι για την βιωσιμότητά τους, αλλά η ψυχή τους έχει την ανάγκη της κουβέντας, της φιλίας, της συμπαράστασης και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό θέλω να κρατήσω σαν μήνυμα, αν αυτό εννοείται. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό και αυτό είναι το οποίο τελικά ίσως υπάρχει, έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι περνούν μέσα από μια φυσική καταστροφή. Νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό αυτό, δεδομένου του ότι
όλοι δυσκολεύονται σε αυτή τη φάση και όπως είπα και προηγουμένως είναι μια φάση η οποία κρατάει για αρκετό χρονικό διάστημα και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουμε δίπλα, να συνυπάρχουμε με αυτούς τους ανθρώπους, να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και τα αυτιά μας ούτως ώστε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό που έχει να μας πει ο καθένας, έστω και αν αυτό δεν είναι και το πιο ευχάριστο για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Παπανικολάου. Καλημέρα σας.